Λοιπόν, κορίτσια. Τα... Ρεγκίνα. Ναι. Με τα τραγούδια της Ρεγκίνα. Ναι. Θα δείξουμε το σώμα. Εντάξει, δεν θα δείξουμε όλες, όλο ακριβώς. Ναι. Θα δείξουμε πώς κάνουμε τις αυξήσεις, σε ποιο σημείο σταματάμε και πώς κάνουμε τις μειώσεις. Και την Πέμπτη θα δείξουμε πώς κάνουμε τα υπόλοιπα κομμάτια για να γίνει η κουκουβάγια μας. Μας την έφτιαξε Τατιάνα, το καλό μου το κορίτσι. Τα ποδαράκια, τα φτερά, ματάκια, μυτούλα. Εντάξει. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο τι έχει μέσα το πακέτο για να ξέρετε, γιατί πολλές ρωτάτε. Τις οδηγίες θα σας τις μετεφράσω και θα σας ανεβάσω, αλλά θα τα κάνω όλα σε live, να ξέρετε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, μέσα έχει τη γέμιση, το βελονάκι που θέλετε, είναι στα 13 ευρώ, εκτός τα κουκλάκια, τα κοριτσάκια που είναι στα 15. Έχει τα νήματα που χρειάζεστε, το άσπρο, το μαύρο για τα μάτια, το καφέ... Είναι σε αυτή τη μονόχρωμη τώρα που σας δείχνω. Στην πολύχρωμη έχει το ανάλογο νήμα, το πολύχρωμο. Έτσι, έχει όλα τα νήματα που θέλετε. Συν τις οδηγίες μέσα στα αγγλικά, τις οποίες εγώ θα σας τις κάνω στα ελληνικά. Εντάξει, και το βελονάκι ξαναλέω. Πολύ ωραίο και για δωράκι. Για όσους θέλουν να κάνουν ένα δωράκι. Σας έχω ανεβάσει ποια υπάρχουν, θα σας τα ξανανεβάσω. Υπάρχουν και στο e-shop, nimakilkis.com. Εντάξει, οι κουκλίτσες περιμένουν να έρθουν. Το τρίποδο θέλω. Να πάρεις. Λοιπόν, ξεκινάμε, γιατί δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο. Σιγά σιγά γυρίζουμε την κάμερα να δείξουμε την κουκουβάγια μας. Πώς κάνουμε αυτή την κουκουβάγια. Εντάξει. Γεια, στο καλό. Γεια, πάρε ό,τι θες. Γεια σας. Φτάνει. Πάρε και ακόμα ένα. Λοιπόν, έλα βουθάκι. Φεύγεις, Ρεγκίνα. Άντε, αφού σε πήραν οι θαυμαστές σου, φύγε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω ένα άλλο νήμαγο, λίγο πιο χοντρό, για να σας βοηθήσω και χρώμα πιο έντονο να φέρετε. Λέγε. Την Πέμπτη θα κάνουμε μαξιλάρι με βελόνες αστεράκι. Ναι, έτσι αποφάσισες. Την Πέμπτη, λοιπόν, μαξιλάρι αστεράκι με βελόνες. Θα το ανεβάσω, να ενημερώσω τα κορίτσια. Μακό κορδέλα. Λοιπόν, εδώ είναι η οδηγία στα αγγλικά. Όμως για να βοηθήσουμε θα ξεκινήσουμε μαζί. Λοιπόν, Σουλίτσα, αν μπορείς θα χρειαστώ ένα σημαδάκι μέσα στο ξύλινο εκεί. Έχει βρέσμο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινάτε ή με τρεις αλυσίδες και βουβό, αυτό λένε οι οδηγίες μας, εντάξει, ή κάνετε μαγικό κύκλο. Εγώ, επειδή ξέρετε ότι μου αρέσει να κάνουμε μαγικό κύκλο, ευχαριστώ αγάπη μου, θα ξεκινήσω με το μαγικό κύκλο. Κάνουμε αυτό όπως έχουμε πει. Αν δεν βλέπετε κάτι μου λέτε. Με τεσσάρι βελονάκι πλέκω εδώ. Εσείς στο σετάκι σας έχετε μέσα το ανάλογο βελονάκι. Εντάξει. Κάνουμε ένα για το κλείσιμο. Και μετράμε 8 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 άριχτα. Καλησπέρα. Αν κάτι δεν βλέπετε πέστε μου, γιατί εγώ στη δική μου την κάμερα φαίνεται κανονικά τα χέρια μου ότι είναι μέσα στο πλάνο. Σφίγγουμε, τραβάμε για να κλείσει ο μαγικός κύκλος. Το έχουμε ξαναδείξει. Όσες κοπέλες δεν έχετε δει και δεν έχετε καταλάβει το μαγικό κύκλο, μπορείτε να δείτε τα πιο παλιά μας βίντεο. Λοιπόν, και ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Είπαμε κάθε φορά θα μετράμε για να είμαστε σίγουροι, εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε βουβό στην πρώτη μας θηλιά εδώ. Εγώ, επειδή τώρα έχω σφίξει λίγο, θα παιδευτώ, αλλά δεν πειράζει. Εδώ. Και βγάζουμε απευθείας, σιγά σιγά, για να μπορέσουμε να βγούμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό όσο σφίγγεται από κάτω κλείνει, μην ανησυχείτε. Εντάξει. Καρδούλα, μαξιλαράκι, το έχω στα υπόψη μου, Μαρία μου, να σας δείξω. Εντάξει, περιμένω λίγο να χειμωνιάσει για να σας δείξω με βελούδο νήμα. Λοιπόν, ξεκινάω. Μία αλυσίδα στον αέρα κάνω εγώ συνήθως. Εντάξει, αν θέλετε, μετά από αυτή τη σειρά θα δείξουμε χωρίς αλυσίδα. Μπαίνουμε στην πρώτη θηλιά εδώ. Συγγνώμη, να έχω σφίξει εδώ λίγο.
και κάνουμε ένα άρρηχτο. Και τώρα σε κάθε θηλιά θα βάλουμε τώρα το σημαδάκι μας εδώ, να ξέρουμε ότι εδώ είναι το ξεκίνημά μας. Μεταξύ της αλυσίδας και στο πρώτο άρρηχτα είναι το βουβό που θα γίνει στη δεύτερη, όταν θα κλείσουμε τη σειρά μας αυτή, να πάμε στην επόμενη, εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε δύο άρρηχτα σε κάθε θηλιά. Κάναμε εδώ, πάμε εδώ. Εντάξει, ένα, ακόμα ένα. Δύο άρρηχτα σε κάθε θηλιά. Θα δείξω μέχρι ένα σημείο, γιατί δεν μπορώ να το δείξω όλο. Θα σας εξηγήσω πώς θα συνεχίζετε και θα κάνουμε μετά και τα μαζέματά μας. Εντάξει, δύο άρρηχτα σε κάθε θηλιά. Κάθε φορά θα προσπαθείτε να βλέπετε ότι στην πρώτη σειρά σας βγαίνουν τα 8 γκρουπ που θέλετε. Δύο άρρηχτα σε κάθε θηλιά. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε και τα σκουφάκια μας. Θα δείτε και το χειμώνα που θα κάνουμε πολλά σκουφάκια, ότι ο τρόπος που κάνουμε τις αυξήσεις μας είναι ο ίδιος. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, τώρα, όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, περισσότερες φορές κάποιες κοπέλες με ρωτάτε αν πρέπει να μπείτε σε αυτό εδώ το σημείο. Εντάξει? Λοιπόν, μετράς από εδώ. Ένα. Είναι εδώ το group μας, έτσι. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Επομένως, πρέπει να κάνουμε και εδώ για να γίνει το 8. Αν έχετε δηλαδή αμφιβολία αν πρέπει να κάνετε ή όχι. Εντάξει? Λοιπόν, ένα και ακόμα ένα. Αφού κάναμε 8 άρρηχτα, πρέπει να είναι και 8 τα γκρουπ μας από 2. Οκ? Okay. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αφροδίτη, εσύ τότε έχεις κάνει θαύματα. Κάνεις με γκουρούμι. Βγάζω το σημαδάκι μου, μπαίνω εδώ, εντάξει, κάνω βουβό, οκ? Okay. Και τώρα, είτε κάνετε αλυσίδα και ξεκινάτε με τον ίδιο τρόπο, αλυσίδα, θα το κάνω εγώ με αλυσίδα αυτή τη σειρά, τις σειρές, για να διευκολύνω κάποιες κοπέλες που είναι αρχάριες, είτε μπορείτε χωρίς βουβό. Λοιπόν, αλυσίδα, ένα άρρηχτο πάντα στην πρώτη θηλιά, και αυτό το θεωρούμε εδώ ότι είναι σαν να έχουμε δύο άρρηχτα μαζί, στην επόμενη θηλιά κάνουμε ένα άρρηχτο. Στην επόμενη κάνουμε δύο. Στην επόμενη κάνουμε ένα. Στην επόμενη κάνουμε δύο και πάμε όλη τη σειρά μας. Μάλιστα, η κυρία Σούλα μας ρωτάει για ένα σεμέ, πότε θα το κάνουμε live. Θα το κάνουμε, κυρία Σούλα. Στη μία θηλιά κάνουμε ένα άρρηχτο, στη δεύτερη κάνουμε δύο άρρηχτα στο ίδιο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά στις σειρές μας αυξάνουμε, αυξάνοντας τα μονά άρρηχτα. Έτσι. Μία κάνουμε ένα, μία κάνουμε δύο. Συνεχίζω. Τώρα εδώ κάνουμε δύο. Εδώ κάνουμε ένα. Εδώ κάνουμε δύο. Και πρέπει να τελειώνετε τη σειρά σας με τα τόσα άρρηχτα όσο είναι το σχέδιό σας. Δηλαδή εδώ που έχουμε κάνει ένα διπλό, ένα μονό, πρέπει να τελειώσει με ένα μονό άρρηχτο και μετά να είναι το βουβό μας εδώ, στο σημαδάκι μας. Εντάξει? Βγάζω το σημαδάκι. Κάνω μία αλυσίδα, συνεχίζω την αύξησή μου. Κάνω εδώ πάντα ένα άρρηχτο στην αρχή, στο ίδιο σημείο. Βάζω το σημάδι μου. Okay. Και συνεχίζω. Δύο μονά. Ένα. Και ένα ακόμα μονό. Ένα διπλό. Εντάξει? Ένα, δύο. Εντάξει? Σε δύο θηλιές κάνουμε από ένα άρρηχτο, ένα και ένα. Αν ακούτε με αντίλαλο χρήσο μου, βγες και ξαναμπες. Αυτό συμβαίνει γιατί είσαστε πολλά άτομα μέσα και έχει συμβεί και σε άλλες κοπέλες. Βγαίνεις και ξαναμπαίνεις. Και το live μετά θα κοινοποιηθεί, μην ανησυχείς, θα το δεις. Ένα, δύο. Κάνουμε δύο φορές από ένα, στην τρίτη θηλιά κάνουμε δύο. Στην επόμενη σειρά θα κάνουμε τρεις φορές από ένα, στην τέταρτη θηλιά θα κάνουμε δύο. Στην επόμενη φορά θα πάμε με τον ίδιο τρόπο. Κάνουμε αυξήσεις, αυξήσεις, αυξήσεις. Λοιπόν, το σχέδιό μας λέει θα κάνουμε αυξήσεις μέχρι να φτάσουμε γύρω-γύρω να έχουμε 65 άρρηχτα. Εντάξει? Επομένως, εσείς καθώς κάνετε μετράτε, βλέπετε στα πόσα άρρηχτα είσαστε και όταν φτάσετε στα 65, θα το κάνουμε μαζί λίγο, δεν θα φτάσουμε στα 65. Τώρα μόλις τελειώσω αυτή τη σειρά, θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, δύο μονά, ένα διπλό. Δηλαδή, όταν λέω διπλό, δύο άρρηχτα στο ίδιο σημείο.
δύο μονά, ένα διπλό. Ξαναλέω ότι είναι το βασικό μέρος από το μιγκουρούμι, την κουκουβάγια, και την πέμπτη θα δείξουμε το υπόλοιπο μέρος από την κουκουβάγια. Εντάξει. Ένα, δύο μονά, άριχτα, ένα διπλό. Δύο άριχτα δηλαδή στο ίδιο σημείο. Τώρα τελειώνω με δύο μονά. Με τόσα μονά που έχουμε στο σχέδιο, με τόσα μονά πρέπει να τελειώσω. Αν κάτι που δεν τελειώσετε έτσι όπως πρέπει, σημαίνει ότι έχετε λάθος. Βγάζω το σημαδάκι μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και κάνω εδώ βουβό. Εντάξει. Τώρα, σε αυτή τη σειρά, την επόμενη, ξεκινάω με μία λυσίδα. Ένα άριχτο πάντα εδώ στην αρχή. Πρέπει να το βάλεις κάτω για να μπορείς να βρεις το σημείο σου. Καταλαβες. Πιο κάτω, όχι τόσο πάνω. Ένα λεπτάκι. Εκεί θα είσαι. Εδώ. Σε αυτό το σημείο θα είναι το μάκρος του. Λοιπόν, βάζουμε πάντα εδώ το σημαδάκι που είπαμε. Εντάξει. Και επειδή δεν μπορούμε να το δείξουμε όλο, γιατί θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, ξανατονίζω ότι κάναμε στην αρχή 8 άριχτα, μετά κάναμε 2 άριχτα στην κάθε θηλιά, κάναμε ένα διπλό που θεωρούμε την αρχή μας, την αλυσίδα μας με το άριχτο, ένα μονό, ένα διπλό, ένα μονό, ένα διπλό, όταν λέω διπλό εννοώ 2 άριχτα στην ίδια θηλιά, μετά κάναμε ένα διπλό, 2 μονά, ένα διπλό, 2 μονά, και τώρα κανονικά, αν που συνεχίζαμε, Μαρία, στείλε μου προσωπικό μήνυμα για την κουβερτούλα που θέλεις, γιατί θα το ξεχάσω. Και συνεχίζουμε αυτόν τον τρόπο μέχρι να φτάσουμε να έχουμε συνολικά 65 θηλιές, 65 άριχτα. Όταν φτάσουμε στα 65 άριχτα και πες το ότι είμαι εκεί στα 65 άριχτα, συνεχίζω για 7 εκατοστά ύψος, ένα άριχτα σε κάθε θηλιά. Λοιπόν, εδώ όμως η αρχή σας, κατά τη δική μου άποψη, θα είναι πάντα ίδια. Μία λυσίδα και ένα άριχτο στο ίδιο σημείο. Τώρα θα κάνω μία σειρά όλο άριχτα στην κάθε θηλιά. Πες το ότι έχω φτάσει και είμαι στις 65 θηλιές, γιατί δεν μπορούμε. Διαφορετικά θα πρέπει να κάνουμε μία-μία μισή ώρα. Φτιάχνουμε το αμιγκουρούμι, την κουκουβάγια, ξαναλέω, αυτή είναι εδώ, το βασικό μέρος της. Εντάξει, όσοι δεν το είδατε από την αρχή θα το κοινοποιήσω μετά και θα μπορείτε να το δείτε. Κάνουμε, αφού φτάσουμε στις 65 θηλιές γύρω-γύρω άριχτα, το δείγμα μας εμάς δεν είναι τώρα τόσο, κάνουμε για 7 εκατοστά, κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Όταν θα κάνετε αυτό, θα αρχίσει η κουκουβάγια σας να ανεβαίνει προς τα πάνω και θα γίνεται σαν καπέλο, εντάξει. Έτσι πρέπει να γίνει για να στρογγυλέψει. Αφού σας κάνω λίγο δύο σειρούλες, ένα στο καθένα, θα ξεκινήσω τις μειώσεις. Και οι μειώσεις θα φτάσουν μέχρι το σημείο που θα έχετε πάνω-πάνω 4 θηλιές περίπου για να κλείσετε. Δεν θα το δείξουμε όλο. Δείξαμε τις αυξήσεις, θα δείξουμε και τις μειώσεις. Εντάξει. Αν κάπου δυσκολευτείτε θα μου πείτε για να δω μήπως χρειαστεί να σας κάνω και κάποιο άλλο βίντεο διευκρινιστικό την Πέμπτη. Πολύ ωραίο το νήμα, με τέτοια νήματα να κάνεις τα λάδια. Εντάξει. Φαίνεται στην κάμερα. Το είπα ότι όταν είναι ζωντανά χρώματα φαίνονται πιο καλά. Τα έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές με τα κορίτσια και μου λένε ποιο νήμα δείχνει πιο ωραία. Λοιπόν, τώρα εδώ κάνω βουβό, εντάξει, μία αλυσίδα. Εγώ πάντα εδώ στο ξεκίνημα, μπορεί για κάποιους να είναι λάθος, βάζω ένα άριχτο στο ίδιο σημείο γιατί θεωρώ ότι μου κάνει μία τρύπα. Θα κάνω πάλι μία σειρά, ένα άριχτο στο καθένα για να δείτε ότι γυρίζει. Και θα ξεκινήσουμε μετά τις μειώσεις. Ξαναλέω, φτάνουμε στις αυξήσεις μας στα 65 θηλιές, 65 άριχτα, και ξεκινάμε για 7 εκατοστά και κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Φεύγεις. Άντε, στο καλό. Δεν είναι μικρά τα κουκλάκια μας. Είναι μεγαλούτσικα και περισσεύει και νήμα, να ξέρετε. Θα δείξουμε λίγο όλα τα κουκλάκια μας και το σαλιγκάρι θα το δείξουμε. Την κουκλίτσα σας την ετοιμάζω εγώ στο σπίτι λίγη. Εντάξει. Εννοείται ότι παίζει ρόλο και η κάμερα και όλα παίζουν ρόλο.
συγγνώμη. Βλέπετε ότι με το που κάνω τα άριχτα αρχίζει και γυρίζει. Βλέπετε. Θα αρχίσουμε λοιπόν στην επόμενη σειρά να κάνουμε τις μειώσεις. Τώρα, επειδή δεν έκανα εγώ την κουκουβάγια μου, την έκανε η Τατιάνα. Θα δω λιγάκι τώρα αν μπορώ να διακρίνω, γιατί είναι πολύ χρονοτονήμα, στα πόσα μονά σταμάτησε. Δεν μπορώ να καταλάβω και πολύ καλά. Εδώ είναι μονά διπλά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 βλέπω. 2, 4, 6, 7. Ωραία. Άρα θα φτάσετε στα 7 μονά και ένα διπλό και θα ξεκινήσετε να κάνετε τα μονά σας. Ωραία. Τώρα, αφού ήσασταν 7 μονά και ένα διπλό, θα ξεκινήσετε να κάνετε εδώ βουβό μια αλυσίδα, ένα άριχτο εδώ και θα κάνετε 1, 2, τώρα αρχίζω να κάνω τις μειώσεις μου. Έχω κάνει 7 εκατοστά άριχτα, εντάξει, και έχω σηκώσει προς τα πάνω την κουκουβάγια και ξεκινάω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ωραία, και 7 το παίρνω μαζί. Το βλέπετε. Τα κλείνω όλα μαζί. Ξεκινάω. 1. Αυτό είναι το μάζεμα για να κλείσει προς τα πάνω κουκουβάγια. 2. Συγγνώμη. 3. 4. 5. 6. 7. Τα κλείνουμε μαζί. Εντάξει. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, τα κλείνουμε μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, συγγνώμη, 6, 7 μαζί. Γιώτα, δεν μιλάς, δεν με βοηθάς. Ανίτα, έκανες λάθος. 1, 2, 3. Εδώ τελειώνουμε και βουβό. Λοιπόν, μία αλυσίδα. Συνεχίζουμε τις μειώσεις μας τώρα. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε πάντα αυτό και ξεκινάω τώρα. 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Πριν έκανα στο 6 και στο 7. Φυλάκια, φυλάκια σε όλες. Τώρα κάνω στο 5 και στο 6, τα κλείνω μαζί. Συνεχίζω. 1, 2, 3, 4, 5 και 6, τα κλείνω μαζί. Συνεχίζω. 1, 2, 3, 4, 5 και 6, τα κλείνω μαζί. 1, 2, 3, 4, 5 και 6, τα κλείνω μαζί και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος, όσα έχουμε τα πλέκουμε. 1, 2, 3 και βουβό εδώ, κλείνουμε. Μία αλυσίδα, ένα άριχτο στο ίδιο σημείο και τώρα 1, 2, 3, 4, τώρα κάνουμε στο 4 και στο 5. Εδώ 4 και 5 τα κλείνουμε μαζί και πάμε. 1, 2, 3, 4 και 5 τα κλείνουμε μαζί. 1, 2, 3, 4 και 5 τα κλείνουμε μαζί. 1, 2, 3, 4 και 5 μαζί. 1, 2, 3. Εντάξει, βουβό, μία αλυσίδα, ένα άριχτο στο ίδιο σημείο και πάμε. Τώρα στο 3. 1, 2, 3. Και 4 τα κλείνουμε μαζί. 1, 2, 3, όχι, 3 και 4 είπαμε, Ιώτα. Ναι. Μπράβο, Ιώτα. 3 και 4 τα κλείνουμε μαζί. 1,
2. Δεν το μετράω εκείνο, όχι. Λοιπόν, 1, 2, 3 και 1, 4. Εντάξει, και πάμε. 1, 2, 3 και 1, 4. Και 1, 2, 3. Νίκη, εγώ το κάνω έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι κανόνα σας, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω. Μία αλυσίδα, ένα άριχτο εδώ, το οποίο είπαμε δεν το μετράω αυτό. Και κάνω 1, το 2 και το 3 μαζί τα κλείνουμε. 1, το 2 και το 3 μαζί τα κλείνουμε. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αρχίζετε να γεμίζετε μέσα το υλικό σας, έτσι, για να μην έχετε πρόβλημα μετά και δεν μπορεί να μπει μέσα το υλικό. 1, συγγνώμη. 1, το 2 και το 3 το κλείνουμε μαζί. Συνεχίζουμε. 1, το 2 και το 3 το κλείνουμε μαζί. Και 1, το 2 και το 3 το κλείνουμε μαζί. Κλείνουμε με βουβό. Μία λυσίδα, ένα άριχτο εδώ. Και τώρα πάμε. 1, 2 μαζί. 1, 2 μαζί. Ένα, όπα, δύο μαζί. Εντάξει, τώρα ένα, δύο μαζί και ένα, συγγνώμη, δύο μαζί. Και τώρα κάνουμε εδώ το βουβό μας, στο πρώτο, μία αλυσίδα. Και τώρα θα περάσει το βελονάκι σας σε όλες τις θηλιές από μέσα, έτσι, γύρω γύρω, και θα τα κλείσετε όλα μαζί. Είναι 4 θηλιές νομίζω. Απτάκι. Οι 4 ή 5 θηλιές είναι, έτσι. Ή η άλλη λύση είναι, η πιο εύκολη θα σας δείξω, και τα κλείνετε όλα μαζί. Η άλλη λύση, φέρε μου λίγο γιώτα ένα ψαλίδι και ένα ψαλίδι έχει. Και με εκείνη τη βελόνα λίγο την, με την πετονιά. Δώστε να λίγο. Λοιπόν, κόβουμε λίγη κλωστή. Ωραία, δώστε αγάπη μου. Λοιπόν, και εδώ που είμαστε στην πρώτη θηλιά, την τραβάμε προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κλείνετε και τα σκουφάκια σας. Περνάτε τη κλωστή σας, την οποία κλωστή τη χάλασα. Μπράβο, Ανίτα. Δεν πειράζει. Δεν παθαίνει τίποτα. Την κάνεις λίγο έτσι και είναι μια χαρά. Λοιπόν, εδώ, και έρχεστε εδώ, αυτό κάνουμε με τα σκουφάκια, περνάμε την κλωστή μας ζικ-ζακ, έτσι εδώ, από τις θηλιές μας, από εδώ ζικ-ζακ, εντάξει, περνάτε έτσι, αυτό. Εν τω μεταξύ είναι από τα πιο εύκολα, θεωρώ, αμιγκουρούμι αυτό, όταν το είδα. Λίγο πιο δύσκολο είναι νομίζω το σαλιγκάρι και τα κουκλάκια. Και τώρα μπορείτε να περάσετε από μέσα, το έχω σφίξει, έκλεισε, βλέπετε. Και μπορείτε να περάσετε από μέσα την κλωστή, να την κατεβάσετε μέσα εδώ, που θα είναι το κουκλάκι σας, και να την κλείσετε κάπου, δηλαδή να την κόψετε στην ουσία. Εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο, ακολουθήστε τις οδηγίες, σας ξανακάνω μια επανάληψη. Είναι το κύριο σώμα από αυτό, το δείξαμε σε μικρογραφία. Ξεκινήσαμε με 8, με μαγικό κύκλο και 8 άριχτα. Κάναμε στην πρώτη σειρά 2 άριχτα στην κάθε θηλιά, μετά κάναμε ένα διπλό, δηλαδή 2 άριχτα σε μια θηλιά, ένα μονό, ένα άριχτο, ένα διπλό, ένα μονό. Στην επόμενη πήγαμε ένα διπλό, 2 μονά, μετά πάτε 3, ένα διπλό, 3 μονά και φτάνετε μέχρι ένα διπλό, 7 μονά. Εκεί σταματάτε, ξεκινάτε και κάνετε όλο μονά για 7 εκατοστά ύψος, εντάξει. Και μετά αρχίζετε τις μειώσεις με τον τρόπο που είπαμε. Στο τέλος μπορείτε είτε να κλείσετε τις 4-5 θηλιές μαζί με άριχτα, όλα μαζί. Όλα αριστερά πηγαίνω, συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ή μπορείτε να την κλείσετε με βελόνα, εντάξει.
Λοιπόν, ελπίζω να σας βοήθησα. Αν χρειάζεται κάποια διευκρίνηση οτιδήποτε μπορείτε, και η Μαρία Μαγουλά λέει έτσι τα κλείνει, μπράβο, μπορείτε είτε να με πάρετε τηλέφωνο είτε να στείλετε μήνυμα. Στα μηνύματα απαντάω, αν αργώ συγχωρέστε με, ξαναστέλνετε μήνυμα, γιατί πολλές φορές έχω πολλά μηνύματα. Αυτά, καλό απόγευμα. Πιστεύω ότι σήμερα δεν θα σας ξαναδείξω άλλο live, αν και ήθελα πάρα πολλά πράγματα να σας δείξω, αλλά δεν προλάβαμε. Αν προλάβω κάτι άλλο, θα σας ενημερώσω και θα σας βάλω ανάρτηση. Από μένα και τη Γιώτα, ευχαριστούμε πολύ που επιλέξετε και εμάς σήμερα για την ενημέρωσή σας. Να μην το πω, δεν το είπα σήμερα καθόλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιλέξατε την ενημέρωσή σας. Τα αμιγκουρούμι είναι ακόμα στη διάθεσή σας, μόνο κουκλίτσες δεν έχουν τελειώσει όλες. Περιμένω την επόμενη εβδομάδα. Και μπορείτε να τα βρείτε και στο site. Έχουν κομπλέ τα πάντα ό,τι χρειάζεται μέσα και τη γέμιση. Μπορείτε κάλλιστα να τα κάνετε και δωράκι σε κάποιες φίλες σας που πλέκουν, εάν δεν μπλέκετε εσείς και απλώς μας παρακολουθάτε. Αυτά. Φιλάκια πολλά και θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω για το βράδυ, αλλά αύριο σίγουρα και σας ετοιμάζω κάτι ωραίο. Φιλάκια.